Σε εκδήλωση που παρέθεσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έξω από το κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Συλλόγου, έγιναν τα αποκαλυπτήρια των μνημείων προς τιμή των αδερφών Δεδέογλου, ευεργετών του Δικεφάλου του Βορρά. Τα δύο αδέρφια ήταν αυτά που άνοιξαν τον δρόμο για την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, στο οποίο αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ. Και η ΚΑΕ δεν θα μπορούσε να το ξεχάσει για την προσφορά του αυτή λίγο πριν τη γιορτή για τα 90 χρόνια του Συλλόγου. Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου έκανε ο πρόεδρος του Αριστεχνη ΠΑΟΚ Θανάσης Κατσαρίς ακριβώς έξω από το παλατάκι, ενώ στην εκδήλωση ήταν παρόν και ο πρόεδρος ΚΑΕ Μπάνε Πρέλεβιτς και πάλι παράγοντες του Συλλόγου. Να ευχαριστήσω όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ και όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βοηθήσαν να γίνει το μνημείο αυτών των δύο αδερφών μου. Μακάρι να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι να βοηθάνε τον αθλητισμό και την νεολαία. Και ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για τον αθλητισμό και για την Ελλάδα. Και πάλι ευχαριστώ τους Προέδρους και υπόλοιπα τα άτομα τα οποία βοηθήσανε και μακάρι ο καθένας που μπορεί να κάνει να βοηθήσει κάποιο σωματείο, είτε λέγεται ΠΑΟΚ, είτε λέγεται Άρης, είτε λέγεται Παναθηναϊκός, οτιδήποτε, βοηθώντας έτσι τον αθλητισμό και την Ελλάδα. Στην επιγραφή του μνημείου που απεικόνισε τα δύο αδέρφια, αναγραφόταν η φράση «Ευεργέτες του ΠΑΟΚ». Με τη δωρά του παράδοση οικοπαίδου άνοιξαν τον δρόμο για την κατασκευή του κλειστού γηπέδου του ΠΑΟΚ. Αγωνιστικά, ο Δικέφαλος ξεκίνησε νικηφόρα τα φιλικά προετοιμασίας του και ο Σούλης Μαρκόπουλος τόνισε πως παρά το θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην ομάδα των Σκοπίων είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα, ενώ αναφέρθηκε ξεχωριστά στο εορταστικό παιχνίδι για την 90 χρόνια του Συλλόγου που διεξαχθεί την Παρασκευή στο Παλατάκι στις 8 το βράδυ κόντρα στην Πρωταθλήτρια Ευρώπης, CSKA. Σίγουρα είναι μια γιορτή για την ομάδα του ΠΑΟΚ, μια γιορτή για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, μια γιορτή για αυτή την ομάδα η οποία τόσα πολλά έχει προσφέρει στο ελληνικό μπάσκετ και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ελπίζω να είναι μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση, ώστε να ευχαριστηθεί και ο κόσμος, αλλά και να τιμήσουμε με αυτόν τον τρόπο όλους αυτούς οι οποίοι έχουν φέρει τον ΠΑΟΚ σε αυτό το ψηλό επίπεδο. Και με επιτυχίες τόσο ευρωπαϊκές όσο και στο ελληνικό χώρο. Τέλος, ένα δυνατό ζευγάρι έβγαλε στα προμετελικά κλήρωση του κύπελλου Ελλάδας, καθώς οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν το Δικέφαλο του Βορρά. Παναθηναϊκός θα παίξει κόντρα στο ΠΑΟΚ σε αναμέτρηση που θα εξεχθεί στο άδειο ΆΚΑ λόγω τιμωρίας των πρασίνων στις 5 Οκτωβρίου.